Ο στόχος μας ήταν η τετράδα. Τώρα το μετάλλιο θα ερχόταν άμα παίζαμε καλά. Έτσι πιστεύαμε. Α, είχατε στόχο την τετράδα εξ αρχής. Ναι, αυτό ήταν ο στόχος μας. Πόσο χρονών είσαι? 14. Θα πας σε τρίτη γυμνασίου. Ναι. Ενώ ο Στέφανος είναι ένα χρόνο μεγαλύτερος. Ναι. 15, θα πάω πρώτη ηλικίου. Και ήσουν και στο περσινό πρωτάθλημα. Ναι. Η διαφορά? Εντάξει, είναι πιο ανεβασμένη η αδρεναλίνη, γιατί είσαι βασικός, ενώ είσαι σε μεγάλο πρωτάθλημα. Σε σχέση με το περσινό, έχεις πάρει και στο περσινό παιδικό πρωτάθλημα. Το περσινό, ναι. Το περσινό, ναι. Α, εντάξει, είναι... Ήταν πιο δύσκολο φέτος? Όχι θα έλεγα, όχι. Οι ομάδες δηλαδή, όπως τις είδατε, ήταν ομάδες που μπορούσατε να κερδίσετε? Γιατί είδαμε, ας πούμε, σκαμπανεβάσματα, όχι μόνο από εσάς, από όλα τα παιδιά, έτσι, και από τους υπόλοιπους. Άλλες φορές κερδίζατε, άλλες φορές χάνατε. Και μιλώ με τις ίδιες ομάδες. Ας πούμε, χάσατε από τον Ολυμπιακό, τον κερδίσατε τον Ολυμπιακό. Ναι, ναι. Εντάξει, μπορούσαμε να κερδίσουμε και τον Εθνικό, ο οποίο τον βρήκαμε στα ημιτελικά και πήρε αυτό στο πρωτάθλημα. Και θα πηγαίνατε εσείς τελικό? Ναι, μπορούσαμε, δεν ήμασταν σε καλή μέρα, δεν ήμασταν περισσότερο αγχωμένοι. Εντάξει, παίξαμε καλά στο μικρό τελικό και πήραμε το μετάλλιο που νομίζω μας άξιζε. Μαθαίο, πώς είδες εσύ τους αγώνες, δύσκολοι, εύκολοι? Κοιτάξτε να δείτε, οι αγώνες ήταν πολύ κουραστικοί, διότι... Παίζατε πρωί-απόγευμα. Πρωί-απόγευμα, και αυτά τα σκαμπανεβάσματα εκεί οφείλονται, διότι όλοι οι αθλητές έπρεπε να παίξουν μέσα σε λίγες ώρες πάρα πολλούς αγώνες. Και ας πούμε, επιλέξαμε αυτούς τους οποίους μας φάνηκαν πιο σημαντικοί και εκεί μπορούσαμε να πετύχουμε την νίκη. Είχατε όμως μια καλή πορεία, γιατί για να φτάσετε στην τελική φάση πήγατε αίτητοι. Και στον όμιλό σας. Στον όμιλό σας μάλλον κάνατε μία μόνο ήττα, έτσι? Στον όμιλό μας, ναι. Μία ήττα από τον Ολυμπιακό. Είναι η ζωή μας, εντάξει. Όλη μέρα είμαστε πρωί-βράδυ στο κολυμβητήριο, προπονήσεις. Πάτε και αθλητικό σχολείο? Όχι, δεν υπάρχουν πια. Στο αθλητικό δηλαδή γυμνάσιο δεν μπορείτε να πάτε? Όχι. Επειδή παλιά πήγαιναν, κάνανε πρωί-απόγευμα προπόνηση. Ναι. Τώρα μόνοι? Τώρα το χειμώνα κάνουμε το απόγευμα ή μπορεί καμιά μέρα το πρωί πριν το σχολείο. Και το καλοκαίρι πρωί-απόγευμα. Και μέσα σε αυτά συνεπάγεται και γυμναστήρια, συνεπάγονται πολλά. Αυτά όλα δεν είναι δύσκολα για ένα παιδί της ηλικίας σας? Εντάξει, είναι όμως η επιλογή μας. Έχουμε επιλέξει να το κάνουμε. Στέφανε, τι λες, θα πας τώρα και λύκειο? Ναι. Εντάξει. Συνεχίσεις? Ναι. Ναι, γιατί μ' αρέσει. Είναι το πάθος μου. Μ' αρέσει αυτό που κάνω. Μ' αρέσει όλο αυτό. Μ' αρέσει πολύ. Και θα συνδυάσω, όπως το έχω ξανακάνει, θα συνδυάζω το σχολείο, θα συνδυάζω την προπόνηση, θα βάλω ένα πρόγραμμα, τα μαθήματα. Έχει γίνει τρόπο ζωής? Ναι, προσπαθούμε να το εντάξουμε στην καθημερινή μας ρουτίνα και να το προσαρμόσουμε στο πρόγραμμά μας. Είναι στόχος σας η ανδρική ομάδα του ΝΟΧ? Ναι, εντάξει, όλοι το πιστεύω το έχουμε ονειρευτεί μια μέρα να παίξουμε στο ανδρικό. Παρακολουθείτε τα παιχνίδια της ομάδας? Ναι, όλα. Όλα? Ναι. Θέλω να πω, είναι για σας το πόλο κάτι με το οποίο θέλετε να ασχοληθείτε ίσως και επαγγελματικά? Εντάξει. Αν και δεν είναι επαγγελματίες οι αθλητές εδώ. Εντάξει, το πόλο είναι δύσκολο τώρα να το ακολουθήσει σαν επάγγελμα. Πρέπει να είσαι πολύ καλός για να βγάζεις καλά λεφτά από το πόλο. Τώρα, σαν χόμπι, σαν μια δεύτερη ασχολία, μπορεί να μπει στη ζωή μας, πιστεύω, ως μεγαλύτερη. Έχετε κάποιον αθλητή του πόλου σαν πρότυπο? Εγώ δεν έχω κάποιον. Ναι. Ποιον? Τον Μουρίκη, του Ολυμπιακού. Τον Κώστα. Τον Γιάννη Χουντούλη. Το Γιάννη Χουντούλη, είναι και χιώτης. Ναι.